Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, γεια σας. Το έχεις ξαναζήσει το έργο αυτό, εσύ? Το ζήσαμε μια πραγματικά δύσκολη χρονιά. Αν θυμάστε καλά, εκείνο το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Κλειάνθης Βικελίδης, μας στιγμάτισε, θα έλεγα. Ναι. Ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε ποτέ. Όπως βλέπουμε και τώρα να μην τελειώνουν ποτέ τα παιχνίδια. Είναι κρίμα να μην πραγματικά κρίνονται είτε οι ανώδοι, είτε ποιος θα πέσει, να κρίνονται στο χορτάρι και να κρίνονται στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό το έχουμε πληρώσει και εμείς κατά το παρελθόν. Ήταν πράγματι μια δύσκολη χρονιά εκείνη η χρονιά τη Βιζωνική, η οποία όμως μετά από αυτή τη χρονιά ήρθαν πολύ καλά πράγματα τα επόμενα χρόνια για την ομάδα του Άρη, αν θυμάστε καλά, γιατί η πρώτη μας χρονιά όταν ανεβήκαμε από την Β' Εθνική στην Super League, βγήκαμε τέταρτη βαθμολογία, παίξαμε στο Europa League, μπήκαμε στους ομίλους. Εύχομαι και πραγματικά πιστεύω ότι ο Άρης έχει και τη δυναμική και τον κόσμο, είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτό που συνέβη τότε, γιατί όχι να μην συμβεί και τη χρονιά που θα μας έρθει. Με αφορμή αυτή σου την εμπειρία και λαμβάνοντας βέβαια Σπύρο υπόψη και τα δεδομένα που ισχύουν πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι ο Άρης την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν που επιστρέφει στη Super League, η στόχη του θα πρέπει να είναι αυτή, μιας και το έχει ξανακάνει όπως θυμάσαι πολύ καλά, να πάει κατευθείαν δηλαδή να διεκδικήσει την είσοδό του στην πρώτη πεντάδα? Εντάξει, σίγουρα οι άνθρωποι που βρίσκονται στη διοίκηση αυτή τη στιγμή θα τα βρουν κάτω, θα κάνουν τον προγραμματισμό, θα θέσουν τους στόχους που θα έχει η ομάδα τη φετινή χρονιά. Δεν ξέρουμε τι budget θα έχει ο Άρης τη χρονιά που θα μας έρθει. Αν και όπως είναι η Super League αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι και με χαμηλό budget θα μπορεί ο Άρης, με τη δυναμική και την έδρα που έχει και τον κόσμο και τη φανέλα, θα μπορέσει να φτάσει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αρκεί να γίνει πολύ καλή και μεθοδική δουλειά από τους ανθρώπους που απαρτίζουν το σύλλογο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο, ένας προγραμματισμός, να δούμε, να υπάρξει χημεία με τον προπονητή που θα έρθει στην ομάδα, όπως και πολύ μεγάλη προσοχή με τους ποδοσφαιριστές που θα πλαισιώσουν την ομάδα τη φετινή χρονιά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνουν ένας κορμός καλός από τη Β' Εθνική, παιδιά που ματώσαν τη φανέλα, που δείξαν πραγματικά πόσο θέλουν να μείνουν στον Άρη, να μείνουν στον Άρη την χρονιά αυτή, να γίνουν προσεκτικές επιλογές, να υπάρχει πάνω απ' όλα οικονομική συνέπεια, Αλέξη, γιατί όπως ξέρεις είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ποδοσφαιρική ομάδα να υπάρχει οικονομική συνέπεια. Και νομίζω αν όλα τα έχει αυτά ο Άρης και έρθει σιγά σιγά ο κόσμος στο Κλειάνθης Βικελίδης Super League, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Εσύ θα πήγαινε, Σπύρο, σε επιλογή να ξεκινήσουμε από τον προπονητή, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το ποιος προπονητής θα προπονήσει την ομάδα. Τότε ο Άρης είχε επιλέξει ένα προπονητή το οποίο δεν το ξέραμε, δεν το γνώριζε κανένας, νομίζω. Ήταν στις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα, έφερε έτσι κάποιες καινούργιες μεθόδους τότε, κάποιες επαναστατικές. Σε θυμάμαι στην προετοιμασία εκεί στην Όρτσια να κάνει εκείνα τα περίεργα με τα μπαλάκια του τένις. Κάτι πράγματα τα οποία φαντάζομαι δεν τα έχεις ξανασυναντήσει. Πρωτόγνωρα για εμάς και ευχάριστα θα έλεγα εγώ πραγματικά. Ήταν ενδιαφέρουσα η προπόνηση, αν μη τι άλλο. Ναι, ο κύριος Όγιος είχε έρθει από την Ακαδημία της Μπαρτσελώνα. Έφερε καινούρια πράγματα στην ομάδα δική μας. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες που εκείνη τη χρονιά πήραμε πολλά πράγματα από τον κύριο Όγιος. Δούλευε πάρα πολύ καλά και για τα νέα παιδιά ασχολιόταν πάρα πολύ. Άλλωστε, αν θυμάστε κι εσείς, το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Άρης στην αρχή της σεζόν ήταν πάρα πολύ καλό και θεαματικό, θα έλεγα. Αλλά δυστυχώς δεν είχαν έρθει τα επιθυμητά αποτελέσματα που είχε η ομάδα και έτσι έγινε η αλλαγή του προπονητή με τον κύριο Ερνάντες. Ναι, η ερώτηση που ήθελα να σου θέσω είναι, εσύ δηλαδή με την εμπειρία σου θα πήγαινες σε ξένο προπονητή ή θα προτιμούσες παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο που λέει η παροιμία? Πολλές φορές η επιλογή ενός προπονητή και πόσο θα δέσει με την ομάδα είναι και θέμα τύχης καμιά φορά. Σίγουρα είδαμε τότε ότι ήρθαν δύο προπονητές οι οποίοι δεν είχαν καμία γνώση από το ελληνικό πρωτάθλημα και ο Άρης με την πρώτη χρονιά Super League βγήκε στην τετράδα. Άλλοι θα πούν ότι ίσως είναι καλύτερο για την πρώτη χρονιά έτσι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει πρόσωπα και πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζει τους παίκτες, γνωρίζει τι σημαίνει Άρης, αλλά συμβόλαιο με την επιτυχία δεν μπορεί να κάνει κανείς. Τώρα οι άνθρωποι του σίγουρα θα κοιτάξουν και το ένα και το άλλο, θα τα βάλουν κάτω, θα μιλήσουν με κάποιους προπονητές, θα δούνε με ποιους ταιριάζει η φιλοσοφία με τη διοίκηση του Άρη και θα αποφασίσουν. Δεν μπορούμε να αποδικάσουμε και να πούμε ή να κατηγορήσουμε τη διοίκηση του Άρη αν θέλει ένα προπονητή που δεν ξέρει την πραγματικότητα, γιατί μπορεί και να πετύχει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ανάλογα με την ικανότητα του προπονητή και όπως είπα και προηγουμένως, θα δέσει με την ομάδα και θα καταλάβει τι σημαίνει αυτή η ομάδα για τον κόσμο και για τους ανθρώπους του Άρη. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα βγει, θα είναι καλύτερο πραγματικά.
Ναι, ναι, όντως. Πάντως λες ότι ένας κορμός της φετινής ομάδας θα πρέπει να παραμείνει. Τώρα, το ποιο ακριβώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να το αποφασίσουμε. Οπωσδήποτε και από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, νομίζω ότι ορθά η διοίκηση του Άρη θα το πράξει αυτό. Δεν μπορεί μια ομάδα να ξυλώσει μια ομάδα που ανέβηκε, έκανε πρωταθλητισμό και τους 25 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι καλό, θα έλεγα εγώ. Ένας κορμός με παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν και στη Super League πρέπει να καλυφθεί οπωσδήποτε και να πλαισιωθούν αυτοί οι παίχτες και με Έλληνες και με κάποιους ξένους, γίνοντας πάντα προσεκτική επιλογή, έτσι, να υπάρχει μια κοινία καλή για να μπορέσει ο Άρης να προσθέσει ένα πολύ δυνατό σύνολο τη χρονιά που θα μας έρθει. Σίγουρα δεν υπάρχουν για μένα οι ομάδες στο Πόβιτρο. Ναι. Τις έχουμε δει όλες τις ομάδες στη Super League. Βλέπουμε και ομάδες με πολύ χαμηλά budget, να αναφέρω ένα παράδειγμα τη Λαμία παραδείγματος χάρη. Με πολύ χαμηλό budget και θεωρώ ότι σώθηκε σχετικά εύκολα και πρόσχε λίγο πιο πολύ, θα σώθηκαν πιο εύκολα. Τώρα, όλα ξεκινάνε από τι στόχο θα θέσει η διοίκηση του Άρη για τη χρονιά που θα μας έρθει και πού μπορεί να φτάσει οικονομικά. Πάντως, Σπύρο, τις δύο προηγούμενες φορές δεν διατηρήθηκε ο κορμός. Τις δύο προηγούμενες χρονιές έγιναν πολλές και μεγάλες αλλαγές με πολλούς ξένους παίκτες που ήρθαν. Στις επιστροφές, ναι, εννοώ. Για τις προηγούμενες δύο χρονιές τώρα, ναι, τελευταίες. Ναι. Τις δύο φορές που γύρισε ο Άρης από τη Β' Εθνική. Ναι, ναι. Και αυτό αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήταν και ότι καλύτερο για μια ομάδα. Έτσι, εκ του αποτελέσματος δεν ήταν... Τις πρώτες χρονιές ήταν καλά. Μετά χάλασε. Μετά χάλασε, ναι, ναι. Κοιτάξτε, μια ομάδα η οποία πετυχαίνει, έτσι, και εκπληρώνει το στόχο, δεν γίνεται να την ξυλώσεις όλοι. Δεν το συζητάμε. Άλλωστε και γνωρίζοντας και τα παιδιά που παίζουν στον Άρη, που αγωνιστήκαν στην ομάδα την φετινή χρονιά, κάποια παιδιά έχουν παίξει και Super League, είναι νεαρά σε ηλικία κάποια, κάποια έχουν και την εμπειρία της Super League. Δεν λέμε να μείνουν και 20 και 25 ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι να διατηρηθεί ο κορμός με παιδιά που δείξαν ότι θέλουν να μείνουν στον Άρη. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με την προσπάθειά τους, τον αγώνα τους, τη φετινή χρονιά, κάποια παιδιά πραγματικά δείξανε ότι θέλουν αλλά και μπορούν. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι τι επιλογές θα γίνουν στους προσφαιριστές που θα έρθουν. Μακάρι και εύχομαι, γιατί όπως έρθει η μεταγραφή σε αφορά, είναι και θέμα τύχης. Σίγουρα οι άνθρωποι του Άρη ξέρουν καλύτερα και με τον προπονητή που θα φέρουν θα τα βάλουν κάτω. Ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το πλάνο για τη χρονιά που θα έρθει, έτσι ώστε να γίνει ένα πάντρεμα των παιδιών που θα μείνουν με αυτούς που θα έρθουν και να παρουσιάσει ο Άρης ένα πολύ καλό σύνολο. Και όλα ξεκινάνε από τη διοίκηση του προπονητή. Όταν υπάρχει πραγματικά χημεία ανάμεσα στον προπονητή, τη διοίκηση και ο κόσμος που θέλω να πιστεύω ότι είναι διψασμένος, έχει καιρό να δει την ομάδα Super League. Πρέπει να βοηθήσει. Πρέπει. Και αν θυμάστε και τότε που ανεβήκαμε, έπαιξε καλή μπάλα για να γεμίσει το γήπεδο σιγά σιγά το κάνει δικαιρή. Τότε με τον Όγιος όταν είχε ανέβει η ομάδα από τη Β' στην Α. Αλλά θεωρώ φέτος ότι πρέπει από την αρχή να στηρίξει ο κόσμος την προσπάθεια που θα κάνει ο Άρης σε την χρονιά. Δεν είναι εύκολη. Ο Άρης λείπει 4 χρόνια νομίζω από τη Super League. Ναι. Έτσι δεν είναι. 4, ναι. Μια τετραετία. Και 2 χρόνια τα οποία τα πήρε. Είναι ένας χρόνος. Δεν είναι ένας χρόνος όπως τότε που κατέβει. Είναι 4. Άρα θέλει ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση από όλους. Να βοηθήσουν την προσπάθεια που κάνει και ο κ. Καρυπίδης. Έτσι και η διοίκηση. Να βοηθήσουν από την αρχή της χρονιάς. Να καταλάβουν και οι παίκτες και οι καινούριοι που έχουν έρθει να τους αγκαλιάσουν. Έτσι, με ηρεμία πάνω απ' όλα, έτσι, για να φτάσει η ομάδα εκεί που πραγματικά θέλει. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω πάντως ότι βλέποντας και τη Super League και την τελευταία χρονιά, ότι με λίγες προσεκτικές κινήσεις και με τη δυναμική που έχει ο Άρης και την έδρα, θεωρώ ότι μπορεί να τα καταφέρει. Εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όντως, βέβαια υπάρχουν, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει να αντιπαρατεθεί με ομάδες οι οποίες, ναι, μεν Σπύρο, έχουν μια παρουσία σταθερή τα τελευταία χρόνια στο Super League, ο Ατρόμητος, ο Αστεράς Τρίπολης, αλλά δεν είναι στο μέγεθος του Άρη. Δεν... Ναι, ακριβώς. Ναι, έτσι, ακριβώς αυτό, έτσι, θα συμφωνήσω μαζί σου, Αλέξη, δεν έχουν όμως τη δυναμική ούτε το μέγεθος της φάνελας του Άρη. Ναι. Έτσι, δεν το συζητάμε, είναι όμως με πολύ λίγο κόσμο. Κόσμος του Άρη ξέρουμε πολύ καλά που μπορεί να εκτοξεύσει τους ποδοσφαιριστές με την ψυχολογία που θα έχουν όταν ένας παίκτης φοράει την φανέλα του Άρη, αισθάνεται πραγματικά ότι παίζει σε πολύ μεγάλη ομάδα. Το πιστεύω ότι πιθανότατα τα παιδιά αυτό και στις χαμηλότερες κατηγορίες που ήταν ο Άρης. Πόσο μάλλον στη Super League. Αλλά η φανέλα, η δυναμική, το κλειάδι της Βικελίδης, ο κόσμος, η ατμόσφαιρα αυτή, έτσι, νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα τη χρονιά που θα έρθει και τα παιδιά αυτά που θα έρθουν θα καταλάβουν που πραγματικά έρχονται. Τώρα από εκεί πέρα, είπαμε και πριν, πολύ μα πολύ προσεκτικές επιλογές. Ναι. Στους παίχτες που θα έχουν, όπως και στο προπονητή. Και όχι αλόγιστα μακάρι... έξοδα, δηλαδή όχι συμβόλαια που να ξεφεύγουν και να μην μπορείς και όχι, να... Και όχι κινήσεις ενθουσιασμού, παρά θα έλεγα εγώ ουσίας.
Ναι. Σίγουρα ο κόσμος του Άρη ξέρουμε πολύ καλά για να ξεσηκωθεί θέλει και κάποια, έτσι, κάποιο καλό όνομα να στήσει την ομάδα, να ξεσηκωθεί ο κόσμος κτλ. Άρα πρέπει να δώσουν μεγάλη βάση οι άνθρωποι του Άρη. Ναι, μιλάς πολύ στις επιλογές, στην ουσία κτλ. Ναι, εδώ όμως τώρα Σπύρο, σε ρωτήσω εγώ. Δεν πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος από τη στιγμή που αποχωρεί ο Παύλος Μυροφορίδης που θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Θα ξέρει δηλαδή το αντικείμενο, θα ξέρει την αγορά και τη διεθνή και θα κάνει αυτές τις επιλογές. Κάνω μια ερώτηση εύλογη. Όταν λέμε για επιλογές, εννοούμε όχι μόνο παιχτών, προπονητή, τεχνικού διευθυντή, κοινή φιλοσοφία, κοινό πλάνο, η ομάδα, έτσι. Όλα αυτά παίζουν. Οπωσδήποτε ο καθένας που θα επιλέξεις πρέπει να έχει γνώση του αντικειμένου, να δεθεί με αυτή την ομάδα, να την αγαπήσει και να πορευτούν όλοι μαζί αγαπημένοι σαν μια οικογένεια για να φτάσουν στον Άρη εκεί πραγματικά επιθυμεί ο κόσμος, ο οποίος είναι πραγματικά, το έχουμε πει πολλές φορές, διψάει πλέον να δει τον Άρη σε μεγάλα πράγματα τη χρονιά που θα έρθει. Εσύ σε είδαμε να φοράς πάλι τη φανέλα του Άρη προχθές. Δεν ξέρω αν ήταν πρώτη φορά που πήρες μέρος με τους βετεράνους ή κάνω λάθος. Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή, Αλέξη, με τους βετεράνους. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που αγωνίστηκα. Γνώρισα ανθρώπους εξαιρετικούς με μεγάλη ιστορία στον Άρη τα παλιότερα χρόνια, αλλά και με δικούς μου συμπαίκτες που πρόλαβα και εγώ όσο έπαιζα ποδόσφαιρο. Το να φοράς τη φανέλα του Άρη και τους βετεράνους αισθάνεσαι πραγματικά πολύ όμορφα, ειδικά παίξαμε στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς και θυμήθηκα κάποια παιχνίδια στη Super League στο γήπεδο του Απόλλων εκεί που αγωνιζόμασταν παλιότερα. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, γνώρισα χθες εξαιρετικούς ανθρώπους. Για πρώτη φορά που πήγα πραγματικά αισθάνθηκα τη ζεστασιά των ανθρώπων αυτών. Εύχομαι και πιστεύω και άλλα παιδιά που αγωνιστήκαν στον Άρη, γιατί γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Άντε βάζω, τους οργανώσεις τώρα, τους οργανώσεις τώρα. Ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι, να έρθουν σιγά σιγά έτσι να παίζουμε και με τους βετεράνους, να βρισκόμαστε, να θυμόμαστε τα παλιά. Άλλωστε τους βετεράνους του Άρη μας καλούν σε όλη την Ελλάδα να παίξουμε παιχνίδια. Ναι. Είναι πραγματικά χαρά για ένα παίκτη που έχει αγωνιστεί στον Άρη να συμμετέχει στους βετεράνους. Λόγω υποχρεώσεων δικών μου το τελευταίο καιρό και αυτά δεν μπορούσα να πάω. Τώρα που είμαι λίγο πιο χαλαρός, έχω και περισσότερο χρόνο, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ευχάριστο για μένα πραγματικά. Το έβγαλες εύκολα το παιχνίδι? Ναι, εγώ και ο Κατιαρός το βγάλα. Εγώ και ο Παναγιώτης ο Κατιαρός που ήμασταν νομίζω και η μικρότερη σε ηλικία. Ναι. Το παιχνίδι το χρυσινό, ναι, οι σαραντάρδες θα λέγανε. Οι υπόλοιποι σαραντάρδες όμως πού είναι, ρε Σπύρο, του Άρη, δεν έχει δηλαδή ο Άρης αυτές τις τέτοιες ηλικίες? Να μου είχαν λίγο έτσι... Ο Σάκης ο Πρίτας, ο Σταύρος ο Λαμπριάκος, έτσι είπε παιδιά τα οποία... Ναι, ναι, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση, υπάρχουν πολλά παιδιά που μένουν στη Θεσσαλονίκη που έχουν περάσει την ομάδα και στην ηλικία δική μου και λίγο μεγαλύτερη, να τους προσκαλέσουμε πραγματικά και μέσω ραδιοφώνου να έρθουνε, έτσι, να γραφτούν στους βετεράνους όποτε μπορούν, γιατί όλοι έχουμε τις υποχρεώσεις μας έτσι, στη ζωή μας, όποτε μπορούν να έχονται, να συμμετέχουν. Πραγματικά και εγώ από τη δική μου πλευρά, με τα παιδιά που γνωρίζω, θα κάνω και εγώ μια προσπάθεια σιγά σιγά να προσελκύσουμε τα παιδιά που φορέσανε, ματώσαν τη φανέλα και την αγαπήσανε πραγματικά. Ναι, και νομίζω ότι και η διοίκηση της ΠΑΕ κάποια στιγμή, τώρα που θα αρχίσει να θέτει και πάλι ουσιαστικά το οικοδόμημα από την αρχή, να παραχωρήσει νομίζω ένα χώρο στο Κλεάνθης Βικελίδης στους βετεράνους του Άρη. Του είχε γίνει κάποια στιγμή, αλλά άλλαξε πάλι γιατί έπρεπε να μπει εκεί πέρα ένα άλλο τμήμα του ερασιτέχνη. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα, είναι η ιστορία η ζωντανή του συλλόγου, ένα δικό σας χώρο να τον έχετε στο γήπεδο. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Αλέξη. Εύχομαι να γίνει, πιστεύω θα γίνει. Κακά τα ψέματα, όταν η ομάδα παίζει στη Super League και όπως έγινε τη φετινή εβδομάδα, θεωρώ ότι όλα σιγά σιγά πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους και με τους βετεράνους και με τις υποδομές. Θεωρώ ότι το μέλλον ανήκει στον Άρη. Έτσι, ξέρουν και οι άνθρωποι και ο κ. Χαρυπίδης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, που ηγείται του συλλόγου, έχει καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Άρης και είμαι σίγουρος ότι θα δώσει ιδιαίτερη βάση και στους βετεράνους αλλά και στις υποδομές για να λειτουργήσουν όλα όπως πραγματικά πρέπει και αρμόζουν στην ιστορία αυτής της ομάδας. Εσύ ασχολείσαι και με την προπονητική πλέον, με αυτό θα κλείσουμε. Έτσι είσαι προπονητής. Πλέον δεν ξέρω, σκοπεύεις να ασχοληθείς σοβαρά με το αντικείμενο? Εγώ εδώ και τα τελευταία χρόνια, Αλέξη, παρακολουθώ τα σεμινάρια της ΕΠΟ για τα διπλώματα. Έχω πάρει τα δύο πρώτα διπλώματα. Θα συνεχίσω και για τα υπόλοιπα που έρχονται μπροστά. Είμαι ο προπονητής φετινή χρονιά στην ομάδα του Ελευθεριακού. Μου αρέσει η προπονητική, είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ. Άλλωστε, όπως θα ξέρεις, στο ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε εύκολα να φύγουμε από αυτό. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, μόνο που έχω να κάνω είναι να επιμορφώνομαι με όλα αυτά τα σεμινάρια. Και να εξελίσσουμε όσο γίνεται πιο πολύ.
το μέλλον του καθενός τώρα δεν το ξέρει κανείς. Είναι πραγματικά κάτι που αγαπάω πολύ, κάτι που μου αρέσει πολύ και θα το προχωρήσω. Το ευχόμαστε πραγματικά να φτάσεις όσο πιο ψηλά θέλεις και το επιθυμείς και γιατί όχι κάποια στιγμή, εφόσον το θέλεις και εσύ ο ίδιος, να αξιοποιηθείς και από τον Άρη. Γιατί όχι, παιδιά τα οποία έχουν βοηθήσει και έχουν όρεξη και είναι και νεότερης ηλικίας, να φρεσκαριστεί λίγο δηλαδή ο σύλλογος, δεν θα ήταν άσχημο. Γιατί όχι. Σίγουρα, εντάξει, οπωσδήποτε όλα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την προπονητική, έτσι, έχουν στόχους στη ζωή τους, θέλουν να πετύχουν. Μακάρι και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ομάδα του Άρη με παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και έχουν περάσει και έχουν φορέσει, όπως είπες πολύ σωστά, Αλέξη, τη φανέλα αυτής της ομάδας, κάποια στιγμή να ενεργοποιηθούν αρκετοί από το παρελθόν. Μάλιστα. Και στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξει τη Βεντάνα θέλω να κάνω σκάουτινγκ, να ξέρεις, οπότε άρχισε την προπόνηση. Ναι, ναι, καλό θα είναι να άρχισε και εσείς να βλέπετε πραγματικά. Γίνεται καλή δουλειά και στις Βετεράνες πραγματικά. Είναι οργανωμένα τα πράγματα. Ναι. Εύχομαι και πιστεύω στο μέλλον ακόμα καλύτερα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά, Σπύρο. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.